Να δούμε τότε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πάλι της Ελληνικής Λύσης, τον Κώστα Χίτα, που μιλάει για το Ισλάμ και το ρόλο της Τουρκίας. Η είσοδος ειδικά, και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας παρακολουθούν σήμερα. Ισλαμιστών μεταναστών, βλέπετε τι γίνεται πλέον στην Ευρώπη. Υπάρχει φόβος και τρόμος για ισλαμιστικά τυφλά χτυπήματα τρομοκρατικά. Βλέπετε πώς καταστράφηκε η Σουηδία και άλλες χώρες. Είναι βέβαιο ότι αυτή η είσοδος ισλαμιστών μεταναστών θα προκαλέσει προβλήματα στις εντελώς, τελείως διαφορετικές πολιτιστικές αξίες στις δυτικές κοινωνίες. Και φυσικά εξυπηρετούν αυτές οι είσοδοι του κόσμου, οι ροές αυτές, εξυπηρετούν το στόχο της νέας παγκοσμιοποίησης για τη διάλυση των εθνών κρατών. Και απορούν οι πολίτες. Ποιος είναι ο παίχτης στη σκακέρα αυτή? Η Τουρκία. Από εκεί περνάνε. Αυτή είναι το κομβικό σημείο. Από εκεί είναι οι ροές. Αφού λοιπόν η Τουρκία, όπως όλοι συμφωνούμε, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, γιατί η Δύση χαϊδεύει την Τουρκία και δεν λαμβάνει σκληρά μέτρα εναντίον της? Μα είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Τη δουλειά της κάνει η Τουρκία. Εξυπηρετεί τη Δύση. Γιατί η Δύση ουσιαστικά αυτό θέλει. Η βίαιη παγκοσμιοποίηση αυτό θέλει. Την εισρωή των ανθρώπων αυτών για φτηνά εργατικά χέρια, για τη διάλυση του έθνους κράτους, και άρα είναι αλληλένδετα. Κύριε Χίτα, θα παρακαλούσα να τελειώσω. Πήρα τη δευτερολογία μας, είπα, κυρία Πρόεδρε. Πήρα τη δευτερολογία μου. Θα τελειώσω σε δύο λεπτά. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί άριστα τα σχέδια της νέας παγκοσμιοποίησης για εθνομηδενισμό και διάλυση των εθνών κρατών. Εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι και εδώ είναι που πρέπει να καταλάβουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ότι εμείς, η Ελληνική Λύση, είναι το κόμμα αυτό το οποίο υποστηρίζει το έθνος κράτος και θα αποκρούσουμε όλα αυτά. Αυτά είπε ο Κώστας Χίτας στη Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Χασάπη, είπε κάτι πάρα πολύ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο ενδεχομένως γεννάται σαν ερώτημα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες. Ρε παιδιά, η Τουρκία κάνει όλα αυτά που κάνει. Γιατί δεν τις βάζουν χέρι, ας το πούμε έτσι, η Δύση, η Αμερική, η Ευρώπη, η Γερμανία, όλοι. Γιατί ακριβώς κάνει τη δουλειά αυτών. Δηλαδή ουσιαστικά φέρνει Ισλαμιστές μέσα για να διαλύσει τα εθνικά κράτη, για να δημιουργηθεί αυτό που είπαμε πριν, η ενιαία παγκόσμια αγορά. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο το... Και ναι, να σημειώσω το εξής, ότι η Τουρκία από την άλλη μεριά δεν κάνει απλώς, δεν εξυπηρετεί απλώς τα σχέδια της Δύσης, εξυπηρετεί και τα δικά της σχέδια, τα οποία είναι την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με συνεκτικό κρίκο το Ισλάμ, στο οποίο θέλει να μπει η ηγέτιδα δύναμη. Βλέπετε τώρα τι κάνει με τη Γάζα, έτσι. Βέβαια. Τώρα έχει... Εκεί που χτύπησε την πόρτα του Ισραήλ και φάνηκε να τα βρίσκει, έκανε τούμπα, ναι. Και οι δηλώσεις του Ερντογάν οι τελευταίες νομίζω ότι είναι αφίστατα. Είναι αυτό που λέγατε πριν. Ναι. Αυτοί, λόγω κουλτούρας και πολιτιστικού επίπεδου που έχουν, εντάξει. Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που γίνεται τώρα? Βλέπετε ότι όλες αυτές οι χώρες, το Κατάρ, όλες οι χώρες εκεί κάτω, τώρα παίρνουν το μέρος εναντίον του Ισραήλ. Στέκονται απέναντι. Και κινδυνεύει το Ισραήλ τώρα να ανοίξει πολλά μέτωπα. Εάν θα δούμε πιο κάτω. Θα τα δούμε, ναι, ναι. Θα δούμε, ναι, πιο κάτω πώς με την προηγούμενη κρίση στη Γάζα η Τουρκία κέρδισε ουσιαστικά την Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος της Ελλάδος. Μάλιστα. Με τη βοήθεια των Αμερικανών. Και τώρα, με αυτά που κάνει, που δήθεν ενδιαφέρεται για τη Γάζα και τα λοιπά, εμάς στοχεύει. Από εμάς θα ζητήσει. Θα είναι τα ανταλλάγματα, αυτό λέτε. Ακριβώς. Τα ανταλλάγματα που θα ζητήσει μετά. Παίζει, μετά. Παίζει. Γιατί από τους φίλους μας, τους δυτικούς. Επειδή γνωρίζει ότι η Δύση κρέμεται πάνω στην Τουρκία και γεωστρατηγικά. Ναι, λόγω της θέσεως της. Ακριβώς, λόγω της θέσεως. Παίζει το παιχνίδι της, το έπαιξε και με τη Σουηδία για να πάρει τα F-16 και ένα ενώ δεν μιλάει καθόλου η Δύση για τα S-400 του ορασικά που έχει. Και τώρα ακριβώς στοχεύει και άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.